Ο Φώτης ο Ξενέλης είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ερεσό πριν μερικές δεκαετίες, 20, 30, 40, 50, 60 κλπ. Από μια μικροαστική οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν κουρέας. Από μικρός ασχολήθηκα με τα χωράφια που είχαν όπως όλα τα παιδιά και αυτή ήταν και η αιτία τα οποία με έκανε να αγαπήσω τη γη και τα προϊόντα. Έμεινα στο χωριό τα 6 πρώτα χρόνια, μετά πήγα στην Άντισσα γιατί τότε όλα τα χωριά πηγαίνανε στα μέρη που είχε γυμνάσιο και μετά που τέλειωσα το γυμνάσιο σπούδασα μηχανικό σε εμπορικό ναυτικό που πολλοί μέχρι και τώρα δεν ξέρουν ότι είμαι μηχανικός διπλωματούχος δεύτερος εμπορικού ναυτικού. Βέβαια δεν ταξίδεψα πολλά χρόνια, είναι γύρω στα 8-10 χρόνια μαζί με το που υπηρέτησα σε δύσκολα χρόνια δικτατορίας και οι συγκυρίες το φέρανε να πάω και Γερμανία. Ήταν τότε οι εποχές που είχαμε πολύ μεγαλύτερη επαφή με το εξωτερικό, είχαν ανοίξει ορίζοντες και δεκαετία του 75-78 βρέθηκα στη Γερμανία για μερικά χρόνια, έμαθα τη γλώσσα. Τι κάνατε και εκεί? Εκεί ήθελα να σπουδάσω μηχανολογία, αλλά εν τέλει δεν ήταν και εύκολα. Η Γερμανία είναι ένα μέρος που πρέπει να ξεκινήσεις πολύ νωρίς και να έχεις δυνάμεις για να κάνεις. Εν πάση περιπτώσει έμαθα τη γλώσσα, μίσο σπούδασα μηχανολογία και βρέθηκα να ξαναξεκινάω το 80, 6 Δεκεμβρίου του 80, με ένα μικρό φωτοτυπίο στην Κουλμπάρα πάνω από το Μουσικό Καφενείο. Μέχρι να στρώσω τη δουλειά ήμουνα στη Φοντάνα, δούλευα γκαρσόν και ταυτοχρόνως τυχαία επαφή με το Μίκο τον Πεσμοζόγλου, με τον πατέρα του Πεσμοζόγλου που είναι από τον Μπουρίνι. Ξεκίνησα δειλά-δειλά με τη νέα σκηνή, η πρώτη μας δουλειά του Αντρέα να στα πούμε. Ταυτοχρόνως γνωρίζουμε με το θεατρικό εργαστήρι, με το Βλαστάρι, ταυτοχρόνως γνωρίζουμε και με το πανεργατικό και βρίσκομαι να είμαι το 84 με τρία έργα. Με τους Κοραμπιέδες, με το διπλανό κρεβάτι του Κορέ στους Άστεγους, που είμαι κεντρικό μέλος, και με τη νέα σκηνή, το θέατρο, δεν το άφηνα. Η περίοδος 1990-2010 ήταν χρονιές που είχαμε μία, δύο, πιθανόν και τρεις θεατρικές παραστάσεις. Είχε ξεκινήσει και το Φεστιβάλ Ερευνητικού Θεάτρου, που τα πρώτα χρόνια ήμασταν κάθε χρόνο ανελιπώς. Περιμένουμε να έχουμε τη λήξη των εχθροπραξιών COVID-19 και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από ό,τι μαθαίνω όλοι είναι με φούλ τους μηχανές για πολλά έργα. Εμείς ήδη είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι μέσα σε όλα έχουμε και το Βαγγέλη Χατζημανόλη, έτσι. Και το Κέντρο Ενότητος, το θεατρικό εργαστήρι. Ποια ήταν η αγαπημένη της παράσταση? Ήταν ο Βόιτσεκ. Ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Ένας χαρακτήρας ο οποίος, γιατί όποιον και το συμβολεύει όποιον πει να το παίξει, δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ήρωα. Εγώ δυστυχώς ταυτίστηκα και έπαθα ζημιά. Για δύο χρόνια είχα θέματα ψυχολογικά, είχα αυτά. Γιατί, τι ήταν ο Ο Βόιτσοκ ήταν ένας φαντάρος Ρώσος, ο οποίος, γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ το χρώμα, η μελαγχολία, η ομίχλη, τα τρένα, είναι μέσα στο έργο και ο οποίος με τη γυναίκα του, βέβαια από μόνος του είχε οράματα και έβλεπε διάφορα πράγματα και τα οποία στη διάρκεια του έργου η γυναίκα του βέβαια όταν έκανε μωρό άρχισε να απομακρύνεται από κοντά του, αυτός άρχισε να τη ζηλεύει, έβλεπε διάφορα οράματα και τον δίνει εντολές και φτάνει στην αποκορύφωση να την πνίξει. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο έχει πάρα πολύ ένταση. Ήταν ένα team εξαιρετικό με μια σκηνοθεσία, μια σκηνογραφία. Ήταν ο φίλος μου ο Γιάννης ο Ντρουμπούνης, σκηνογραφία με λίμνες. Ο Στρατής ο Βλαστάρης.
Θα ήταν παράληψη, θεωρώ, να μην αναφερθώ και σε μια περίοδο του τότε, περίπου στο 1990 που σου είπα, η συνεργασία μου με το μουσικό τμήμα του Κέντρου Νεότητος, με τον Νίκο Τσιριγότη, που για πάνω από 10 χρόνια, και εκεί πάλι είχαμε κάνει αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική, είχαμε κάνει αφιέρωμα στο Ελέο Ραπίτη, και έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις σε αυτή την περίοδο. Μας έμαθε πάρα πολλά ο Νίκος, ο οποίος είναι ένας ακούραστος εργάτης που για χρόνια πρόσφερε, και θα ήθελα κι εγώ μέσα από την εκπομπή αυτή που προσέζεται να τον ευχαριστήσω. Και εκτός από τον Νίκο Τσιριγότη, θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Μπαζαΐτη, που με συγκινεί, γιατί τότε τα όμορφα χρόνια στη Δυτική Λέσβο είχαμε κάνει πολύ όμορφα πράγματα, είχαμε κάνει καντάδες, αποκριές, πέρα από εδώ με το Χατζημανόλη γυρίσαμε όλη τη Μυτιλήνη. Να φανταστείτε, πήγαμε Μάρτιο μήνα, που είναι αδιανόητο τώρα, να πάμε στα χωριά Τζίθρα, Τερούντα, Βατούσα, Χίδρα, Άντισα, 9 η ώρα το βράδυ με κιθάρες και να τραγουδούμε «Ετίναξε την αθισμένη αμυγδαλιά». Καλά, συγγνώμη, στην Τζίθρα σε ποιον τραγουδούσατε? Μέσα στους δρόμους. Γιατί στα Χίδρα που πήγαμε, μας ακούγανε οι άνθρωποι και κλείναν τις πόρτες, λέει τι έγινε, κάτι έγινε τώρα εδώ πέρα. Είναι άνθρωποι του χωραφιού. Στο reunion που είχε κάνει η τάξη του Χατζημανόλη με πολύ επωνύμους μυτιλινιούς, είχα παρευρεθεί και στο κάνανε το απουσιολόγιο με καθηγητή το Γκακάμπουρα, το βράδυ, κρυφά, εγώ, ο Χατζημανόλης και ο Παζαΐτης, και θα το θυμάται και ο Χατζημανόλης και ο Παζαΐτης, κάναμε μια πρόβα, μιλάμε για τέτοια τρέλα, 10 λεπτά, το «Κι αν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι», το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, και όλη η τάξη έπινε και τραγουδούσε στην πάνω σκάλα στα ταβερνάκια αυτά τα δίπλα από το κάστρο. Και κάποια στιγμή μπήκαμε εμείς από το πλάι, έχει ένα καρνάγιο που φτιάχνουν τις βάρκες, κρυμμένοι, και όπως συζητάγανε και τραγουδάγανε, ντυμένοι με τα καπέλα μας και τα καρναβαλικά, βγήκαμε από μέσα μας, στην αρχή κρυφά, και τους είπαμε «Κι αν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι», και εννοείται βέβαια το τι έγινε, σηκωθήκανε πάνω, κλαίγανε, φωνάζανε, ήταν πολύ συγκινητικό. Μας καλέσανε, καθίσαμε, τους είπαμε τραγούδια πολλά. Όλοι τώρα αυτοί που μιλάμε είναι 85-90 χρονών, και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που και αυτή οφείλεται στο Γιώργο τον Μπαζαΐτη που μας βοήθησε, και του στέλνω τους χαιρετισμούς μου και ευχαριστώ. Από το 2013 συνταξιοδοτήθηκα και μου έτυχε, το ήθελα και για τα παιδιά μου και για μένα, ναι. Ασχολούμαι με αγροτικά προϊόντα της ΕΡΕΣΟΥ. Σίκα, κρασιά, πετιμέζια, αμύγδαλα, σταφίδες. Η οικογένειά μας και οι παππούδες μου έχουν μια ιστορία. Δηλαδή, αν έχουν δει πολύ κάτι η βραβεία που έχουμε από το 1932, οι αδερφοί της γιαγιάς μου είχαν στην ΕΡΕΣΟ μεγάλα κτήματα, τα οποία ασχολούνταν με το σίκο της ΕΡΕΣΟ, το Αηδινιό, το οποίο είναι ένα μεγάλο ωραίο σίκο και πολύ εμφανίσιμο και έχουν πάρει βραβεία. Το συνέχισε, έρασε εθνικά η μητέρα μου και τα έκανε, αλλά κάπου το 2000-2010 γνωρίστηκα με ένα Γερμανό στην ΕΡΕΣΟ, ο οποίος ασχολούνταν, έφτιαχνε πάρα πολύ ωραίο κρασί, και μίλαγα γερμανικά, συνεταιριστήκαμε, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, στα φύλλα, η αμπέλια, φύτεψα το 1993. Επαγγελματικά είμαι γύρω από το 2010-11, που βέβαια εννοείται, βέβαια την τα πιστοποιήσαμε, είναι βιολογικής καλλιέργειας, προσπούς την καλλιέργεια. Είναι μικρή παραγωγή, έμαθα πάρα πολλά, και μαζί με τα σίκα και τα σταφύλια βγήκανε και τα διάφορα άλλα υποπροϊόντα, το πετιμέζι που είναι πάρα πολύ ωραίο, το γνωρίζεις, οι σταφίδες, τα αμύγδαλα, τα καρύδια,
Έχουν βρεθεί κάποια από τα προϊόντα σου? Από τα προϊόντα μου, το ΣΥΚΑ είναι βέβαια, το οποίο είναι διαχρονικά βραβευμένα, αλλά και στις εκθέσεις, και τώρα που πάμε σε δύο εκθέσεις, είναι πλέον γεγονός ότι όχι ότι είναι τα ΣΥΚΑ με την επωνυμία Μεσάνδρα, είναι αυτή η τεχνική που έχουν τα ΣΥΚΑ, είτε τα ΣΥΚΑ της Μεσάνδρας, είτε τα ΣΥΚΑ του Ιππίου ή οποιοδήποτε, έχουν μέσα την αγάπη και τη ζεστασιά της Ανατολής, της Σμύρνης, που έτσι όπως παντρεύονται με τη Δάφνη και το Βασιλικό, αναδύουν αυτά τα αρώματα, διότι το ΣΥΚΟ είναι ένα προϊόν της Ιωνίας, έχει έρθει μέσα από τα βάθη της Ανατολής, από το Αφγανιστάν, από το Ιράν, και όσο πάει κάθε χρόνο που περνάει είναι πιο αγαπημένο. Τα ΣΥΚΟ είναι ανάρπαστα, δεν προλαβαίνουν, δηλαδή όση παραγωγή έχουμε μέσα σε 1-1,5 μήνα εξαφανίζονται, και είναι και πολύ ευαίσθητο προϊόν. Δεκαετία του 90, τυχαία σε ένα πανηγύρι του Αγίου Ηλιά, γνωρίζω το σόλο του Λέκα. Εκεί έγινε η μεγάλη έκρηξη, που σε συνδυασμό με ένα στέκι που είχαμε, τον Μπουντρούμι, αν το θυμάστε, ήταν κάτω από το ΦΟΜ, στα Λαδάδικα, εκεί πιο κάτω, χτίσαμε την παράδοση, θεωρώ. Πολλά τραγούδια βγήκαν μέσα από το Σόλωνα, ανοιχτήκαμε σε όλα τα χωριά, μας πλησίασε, μας αγκάλιασε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και βγήκε το πρώτο διπλό DVD Λες Βασιολής, αν το θυμάστε. Μας αγκαλιάσανε πάρα πολλά άτομα. Είναι ο Δημήτρης ο Παπαγεωργίου από το Πανεπιστήμιο, ήταν ο Βασίλης ο Βέτσος, γνώστες της μουσικής και της παραδοσιακής μουσικής, σε συνδυασμό και με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και καταφέραμε και βγάλαμε αυτό, όχι εμείς, τα παιδιά από την Κρήτη, αλλά πάνω σε εμάς θεωρώ, και ειδικά στο Σόλον το Λέκα, που ήταν παθιασμένος με αυτή τη μουσική, βγήκε το πρώτο διπλό CD και σωθήκανε και όλα τα τραγούδια, τα Μυρολόγια και Αμανέτης, και τα τραγούδια της Αγίας Παρασκευής και τα Νεκέδες και τα Αποκριάτικα, όλα είναι από εκεί πέρα. Θέση σου με το Σόλωνα ποια ήταν, γιατί τον ανέφερες πολλές φορές τα διάφορα συνέντευξη. Και τι σημαίνει για σένα η απορία του? Μου αρέσει, είναι πολύ ευαίσθητη στιγμή, γιατί ήταν μια περίοδο που με σημάδεψε έντονα. Στο πρόσωπο του Σόλωνα ήταν ο ίδιος μου ο πατέρας. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλεντζές της Ερεσού, δεκαετία του 50 και του 60. Ήταν ένας μεγάλος χορευτής και αμανετζής. Και μια φορά μόνο κατάφερε και τους ένωσε. Ήταν ένα χρόνο που του πεθάνει ο πατέρας μου. Και το έλεγε ότι ο πατέρας σου ήταν, οι αμανέδες ήταν αυθεντικοί. Από εκεί και πέρα μου αναπλήρωσε, όσο και αν φαίνεται παράξενο, το κενό του πατέρα μου. Διότι όταν βγαίναμε έξω, και υπήρχε περίοδο, δεκαετία του 90, που ήμασταν κάθε μέρα μαζί, κάθε μέρα, κάθε βράδυ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την οικογένειά μου, έτσι. Και μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τον τρόπο, δεν ήταν μόνο τα τραγούδια, είναι και ο τρόπος ζωής, είναι το πώς ζούσε. Ο Σόλωνας ήταν ένα ακατέργαστο διαμάντι, το οποίο όμως δεν δέχτηκε ποτέ να καταργαστεί, να μπει σε κλισέ και σε καλούπια. Είμαι χαρούμενος ότι μέχρι και την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, το έχω πάρει την τελευταία συνέντευξη, βρεθήκαμε σε ένα καφενεδάκι, είχαμε πει το τελευταίο ούζο πρέπει να ήτανε, με 2-3 φίλους. Αυτός ήταν ο Σόλωνας. Και το κυριότερο από όλο να σας πω ότι εξαιτίας του Σόλωνα είχα ανοίξει τη Μεσάνδρα, ένα ταβερνάκι σε ένα τουρκομαχαλά στο Γενή Τζαμί το 2005, για το οποίο είχα στήσει με προβιά μόνιμη θέση, που ήταν το στέκι του κάθε βράδυ εκεί. 2 χρόνια ήτανε. Μέσα από εκεί παρελάσαν πάρα πολύ μουσική. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Τότε που σπούδαζα, μηχανικούς εμπορικού ναυτικού,
ταυτοχρόνως πήγαινα στον Πειραιά, στην Πειραϊκή και μάθαινα κλασική μουσική σε ένα πολύ γνωστό ρεμπέτη. Ήταν ο Πολυκανδριώτης. Είναι ο παππούς του Πολυκανδριώτη. Σε αυτόν πήγαινε και μάθαινα κλασική μουσική. Αλλά δυστυχώς κακώς άρχισα με κλασική μουσική να μαθαίνω, ακουπανιαμένα αυτά, με αποτέλεσμα σε κουράζει και δεν έμαθα. Θα μπορούσα να έκανα. Κιθάρα, κλασική κιθάρα. Αλλά θέλω τώρα, γιατί είναι πολύ όμορφο να δένεις τη φωνή σου μαζί με την κιθάρα. Πάω τώρα, αρχίζω και ψέλνω κιόλας. Και βλέπω ότι είμαι κάπου. Σε ποια θα ψέλνεις. Σε ποια. Σε ποια θα ψέλνεις. Πάντα σίγουρα όχι στη γυναίκα μου, η οποία για την ώρα μου τα ψέλνει πολλές φορές, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα τίμημα. Και θα ήθελα και ξανά να την ευχαριστήσω μια φορά, γιατί πολλές φορές σε αυτά τα 30-35 χρόνια της ζωής μας, γιατί πρέπει να το πούμε, είναι αφιλοκερδί όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Το ξέρεις και εσύ, Ανδρονίκη, που έχεις κάνει χρόνια θέατρο, ότι τα προσφέρεις μόνο από αγάπη και δεν είναι μόνο χρόνος, δεν είναι μόνο κόπος, δεν είναι τα ξενύχτια, δεν είναι τα διάφορα μέρη που σε καλούν να πας εδώ ή Αθήνα ή... Άρα κάποιοι υπάρχουν πάντα από πίσω που σε στηρίζουν και το σπίτι σου και τα παιδιά σου και όλους ευγένει. Δεν υπάρχει μέρα που θα να σηκωθώ και να πω σήμερα δεν θα κάνω τίποτα. Θεωρώ ότι κάθε μέρα που ξυπνάει, όσο και να είναι νοχελική και να είναι απαγορευτική για τα πράγματα που ζούμε, για μένα δεν θα υπάρχει, δεν θα πάψει να υπάρχει ένα μέλλον και να δημιουργείς.